κύριοι, πάμε πρώτα απ' όλα στο θέμα του λαθρονόμου. Εγώ είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα με τον δικηγόρο που πίστεψε και έκανε τον αγώνα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς όχλο να βρίσκεται απ' έξω και να φωνάζει. Και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, μόλις έμαθα το αποτέλεσμα του τμήματος, πήρα το Γιάννη τηλέφωνο και θεωρώ ότι αυτό που προσέφερε στην πατρίδα είναι εισάξιο σαν να έχει συμμετάσχει σε πολεμική σύραξη. Σαν να έχει πολεμήσει. Και αυτό που σας λέω, το πιστεύω απόλυτα, διότι η προστασία του αίματος είναι ο μοναδικός τρόπος να σωθεί η ελληνική κοινωνία. Η ιστορία του νόμου του συγκεκριμένου του λαθρονόμου έχει να κάνει αμέσως μόλις ήρθε το Πασόκ στην κυβέρνηση. Έφερε το συγκεκριμένο νόμο που εμέσως πριν σαφώς διέλυε το δίκαιο του αίματος. Πλέον βασική αρχή χορήγησης ελληνικής ηθαγένειας, σωστά μιλώντας υπηκότητα, αλλά έχει ταυτιστεί άρα ηθαγένεια, δεν ήταν πλέον μόνο ο δεσμός αίματος, ο βιολογικός δεσμός, αλλά έπαιρνε ουσιαστικά το πού γεννήθηκε κάποιος και το αν έχει συμμετάσχει σε κάποια χρόνια στα ελληνικά σχολεία. Έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση στη Βουλή. Εμείς κάναμε και έναν αγώνα ως κομματικός φορέας τότε με τη συλλογή υπογραφών. Μέσα στη Βουλή τέθηκε το θέμα της αντισυνταγματικότητας και είχα την τιμή να το θέσω και να το υποστηρίξω στο βαθμό της ενότητας του έθνους, της προστασίας του έθνους, αλλά και ότι δεν μπορούν αλλοδαπεί, όπως ευθέως λέει το άρθρο 4 του Συντάγματος, να συμμετέχουν σε δημόσια αξιώματα και η θέση του Δημοτικού Συμβούλου είναι δημόσια αξιώματα. Δυστυχώς την ένσταση αντισυνταγματικότητας δεν μας υποστήριξε κανένας, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να καταψήφισε το νόμο, αλλά θεώρησε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Τέθηκε το θέμα να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Εγώ ήμουν αρνητικός για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι πίστευα ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει από κομματικό φορέα. Θα ήταν μεγάλο λάθος η μάχη να δινότανε με πολιτικά χαρακτηρισμένα πρόσωπα. Και δεύτερον, οφείλω να πω, δεν πίστευα ποτέ ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας υπήρχε περίπτωση να βγάλει την απόφαση που πέτυχε να βγάλει ο Γιάννης. Και ο Γιάννης ήταν ευγενικός πριν και δεν αναφέρθηκε σε κάτι. Ο καθηγητής, ο κύριος Αλιβιζάτος, είναι αυτός που γράφει συνέχεια εναντίον του νόμου. Κοιτάξτε τώρα το αντιδιοντολογικό. Ήταν διάδικο στη δίκη. Είχε πάει να υποστηρίξει σωματείο. Και την έχασε. Δηλαδή ο Γιάννης τον κέρδισε τον κύριο καθηγητή. Και προσέξτε τώρα. Έχει το τράσον αυτός ο καθηγητής. Ενώ είναι διάδικος. Δηλαδή συμμετείχε σε δίκη σαν δικηγόρος να σχολιάζει την απόφαση. Όχι ως δικηγόρος που συμμετείχε στη δίκη, αλλά ως καθηγητής. Δηλαδή, να μην συμμετάσχεις, να γράψεις και ένα σχόλιο. Να συμμετέχεις και να σχολιάζεις από εμάς, αποκρύπτοντας ότι ήσουν αυτά που έγραψες. Τα είδαν οι δικαστές και τα κρίνανε μη επαρκή. Συνεπώς, έχουμε αυτή τη στιγμή μια αρχική πολύ καλή απόφαση, που πιστεύω ότι θα επικυρωθεί από την Ολομέλεια, διότι είναι πανίσχυρη, είναι 7-0 στο σκέλος που έχει να κάνει με τις εκλογές και 6-1. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δημιουργείται μια δυναμική. Ποια είναι η δυναμική? Άμα δείτε την απόφαση ως απόφαση, τι είναι ουσιαστικά η υποστήριξη της εθνικής ιδεολογίας? Τι λέει μέσω του Λισαβός, να σας πω το σύμβουλο. Το άρθρο 1 του Συντάγματος μας λέει όλες οι εξουσίες υπάρχουν. Πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Και τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ο συντακτικός νομοθέτης, κρίνοντας ότι οι εξουσίες δεν πηγάζουν απλώς από το λαό, αλλά υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους, δεν θέλει ένα λαοπληθυσμό. Έχει επιλέξει ότι ο συγκεκριμένος λαός έχει τα χαρακτηριστικά μιας εθνικής κοινωνίας. Και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης της ιδαγένειας κατά τέτοιο τρόπο που να διαλύει αυτή την εθνική κοινωνία. Και έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο για όσα άρθρα το Σύνταγμα αναφέρει το όρο έθνος. Κάθε φορά που αναφέρεται το όρο έθνος, ο συγκεκριμένος νόμος προσπάθει. Εμείς πιστεύουμε σε αυτή την εθνική κοινωνία. Και θα σας τα πούνε και μετά πώς μπορεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά την άποψή μου, μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι
Η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτο λοιπόν αυτό. Και δεύτερο, όσοι πλέον που είναι εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες τους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έφαγε. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει παράδεισο σε αυτό το οποίο θα ζουν εδώ πέρα. Μόνο έτσι δεν θα έρχονται. Άμα περνάνε στο και λίγο καλύτερα, θα έρχονται ληστρικά ως κατακτητές, να σε καταλάβεις. Στήσανε λοιπόν αυτό το κομμάτι του νόμου. Προσπαθούν να το περάσουν μέσα στην κοινωνία, να δημιουργήσουν δυναμικές παρότι βλέπουν αντίθετη και έρχονται τώρα με τον περίφημο αντιρατσιστικό νόμο. Που η ιστορία του είναι η εξής. Το 2006 ο πατέρας μου ο Κώστας ο Πλεύρης έγραψε ένα βιβλίο «Εβραίοι όλοι οι αλήθεια». Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο μαζί με κάτι άλλες οργανώσεις τον εμήνυσαν. Γίνεται η πρώτη δίκη στο τριμελές εφετείο, πλημελημάτων, ως δικηγόρος πήγαινε στα εφετεία απευθείας, όπου χάνουμε αυτή τη δίκη, υποστήριξα και εγώ και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση, με 2-1 και κρίθηκε ότι ο πατέρας μου προσέβαλε τον τότε ισχύοντα νόμο. Γίνεται έφεση, σας το λέω αυτό το ιστορικά, αλλά αξίζει για να δείτε ποιες είναι οι πιέσεις στην ελληνική κοινωνία και πώς υπάρχουν άνθρωποι και δικαστές που αντιστέκονται. Γίνεται έφεση, στην έφεση με 5-0 ως προς ένα σκύλος και 4-1 στο άλλο στο πενταμελές εφετείο, κρίνεται αυτός ο πατέρας μου στη λογική ότι ο νόμος όπως ήταν διατυπωμένος προσέκρουε στις βασικές αρχές που έχουμε ως κοινωνία, δεν λέω ως δημοκρατική κοινωνία, ενώ ως Έλληνες, γιατί οι Έλληνες πάντοτε επεδίωκαν το διάλογο, ότι δεν μπορούν να ποινικοποιηθούν πολιτικές θέσεις και ότι το δικαίωμα της έρευνας υπερισχύει οποιασδήποτε άλλη ποινική διάταξη. Τότε προσφεύγουν οι Εβραίοι και κάνουν αίτηση να γίνει ανέρεση. Ανέρεση μπορούσε να κάνει μόνο η εισαγγελέα του Ελληνικού. Ο κύριος Σανιδάς δεν κάνει ανέρεση, έκρινε ότι δεν συντρέχουν στοιχεία για ανέρεση. Περνάει η προθεσμία και ο κύριος Τέντες με το που αναλαμβάνει, την δεύτερη μέρα που αναλαμβάνει, δίνει εντολή σε αντιεισαγγελέα, στον αντιεισαγγελέα του Ελληνικού, τον κύριο Μακρύ, να κάνει ανέρεση. Πλέον υπέρ του νόμου, δηλαδή δεν θα έχει συνέπειες, αλλά λέγανε επειδή υπάρχει μια απόφαση που θεωρούμε κακή. Θα πρέπει αυτή η απόφαση να διορθωθεί. Ανέρεση υπέρ του νόμου, κυρίες και κύριοι, που δεν ξέρετε το νομικά, σημαίνει ότι ο Άγιος Πάγος ήταν στην πλήρη του σύνθεση. Όλη η αεροπαγή τη που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα βρισκόταν στην πλήρη ποινική ολομέλεια. Και η υποστήριξη γινόταν από τον ίδιο τον εισαγγελέα του Άγιου Πάγου. Δεν έπρεπε να αναιρεθεί. Και τότε έχουμε μια περίφημη απόφαση του Άγιου Πάγου, η οποία απόφαση του Άγιου Πάγου πάλι στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας έρευνας και της ελευθερίας γνώμης και λέει ότι οποιοδήποτε αδίκημα διατυπώσουμε προς τα εκεί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συσταλτικά χαρακτηρισμένο διότι δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιήσουμε τη γνώμη. Και εκεί λοιπόν λίγη οριστικά η απόβαση. Μάλιστα προσέφυγαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναφορά και έκρινε και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της ότι δεν μπορεί να παρέμβει στα θέματα δικαιοσύνης. Αφού λοιπόν πλέον είχε λήξει το θέμα, και πιστέψτε με, δεν απασχολεί σήμερα αυτή την κοινωνία εάν θα υπάρξει αντιρατσιστικός ή ρατσιστικός νόμος ή οτιδήποτε άλλο, έρχεται ένα νομοσχέδιο, το οποίο καλό θα ήταν να το ονομάσουν νομοσχέδιο αθώσης Πλεύρη, του πατέρα μου δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά τι κάνουνε.